Ήδη εμφανίγηναν και στην Ξάνθη συνέπειες από τη διάλυση της Δημοτικής Αστυνομίας, αφού η παρανομή στάθμευση και εξάπλωση του παρεμπορίου είναι πλέον ανεξέλεγκτα, στα βάρος φυσικά των πολιτών και των υγιών επιχειρηματιών. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε να αντί και πάλι το παρεμπόριο στην πόλη μας. Η παράνομη στάθμευση, όπως καταλαβαίνετε, και αυτή είναι σε τέτοια σημεία που είναι ανεξέλεγκτη πλέον, δεδομένου ότι είναι και καλοκαίρι. Αρκεί να σας πω ότι στην λαϊκή του Παζαριού γίνεται ένας χαμός. Ήταν τεράστιο λάθος η διάλυση της Δημοτικής Αστυνομίας, διότι πουθενά στην Ευρώπη δεν διαπιστώνουμε τέτοιο φαινόμενο. Δυστυχώς όμως στην νέα Ελλάδα της σημερινής συγκυβέρνησης όλα είναι εφικτά. Και μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος είχε 9 δημοτικούς αστυνόμους. Φανταστείτε τι γίνεται στις πόλεις οι οποίοι είχαν δημοτική αστυνομία στελεχωμένη με μεγαλύτερο προσωπικό, με περισσότερο προσωπικό και δει περισσότερο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου αυτή τη στιγμή γίνεται ένας χαμός. Αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί η πιο επίοικης έκφραση, θα έλεγα, η Δημοτική Αστυνομία πανελλαδικά, δεδομένου ότι, όπως γνωρίζετε, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να βγουν στη διαθεσιμότητα. Οι άνθρωποι αυτοί, κυρίως μιλάω για τους δικούς μου συναδέλφους, δεν είχαν πάρει ούτε άδειες ούτε ρεπό και, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να πάρουν αυτά. Και για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Δημοτική Αστυνομία υπολειτουργεί και θα πρέπει αυτοί που φτάσαν τη Δημοτική Αστυνομία θα πρέπει κάποια στιγμή να λάβουν τις ευθύνες τους. Το φόβο για αύξηση του παρεμπορίου με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας επεσήμανε και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου με επιστολές της προς τους 13 περιφερειάρχες και 58 αντιπεριφερειάρχες της χώρας. Μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι η κατάργηση των δημοτικών αστυνομιών και η αναμενόμενη έλλειψη ελέγχων θα προκαλέσει έξαρση του παρεμπορίου, το οποίο με τον άνερχο τρόπο που ήδη λειτουργεί ζημιώνει τόσο την τοπική αγορά όσο και τα έσοδα του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης.